Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις ειδικές αποστολές. Απόψε ανοίγουμε το φάκελο αστυνομική αυθαιρεσία. Ο Γιάννης Σουλιώτης, με αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο στην πλατεία Νέας Σμύρνης, ερευνά περιστατικά αστυνομικής βίας και επιχειρεί να αναδείξει τα βαθύτερα αίτια του ευαίσθητου αυτοκοινωνικού ζητήματος. Επίσης, η Μάχη Νικολάρα αναδεικνύει το θέμα της διαχείρισης του περιεχομένου του Facebook και των άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυβερνήσεις όλο τον πλανήτη, που αντιλαμβάνονται την ανάγκη να υπάρξει σύντομα ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτών και της δημοκρατίας. Όσα διαδραματίστηκαν τον Μάρτιο στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχων για κορονοϊό αστυνομικοί χτύπησαν ανετιολόγητα πολίτες, ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά μερίδα στις κοινής νόμης και επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αστυνομική αυθαιρεσία. Μεμονωμένο συμβάν ή αποτέλεσμα αλληλεπικούς εκπαίδευσης και ενός συστήματος ατιμωρησίας μεταξύ των ενστόλων, μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων, οι ειδικές αποστολές επιχειρούν σήμερα να φωτίσουν ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν κάνει σύλληψη, όταν κάνουν τα μάτια πιο σκληρή δύναμη που έχει η αστυνομία μια επέμβαση, θα υπάρχει και βία. Σχεδόν κάθε βράδυ ξυπνάω και σκέφτομαι το γιο μου. Με χτύπησε ένα πυροσβεστήρα στη Μούρη και ενώ είχα πέσει στο πάτωμα και αιμορραγούσα, συνεχίσαν να με χτυπάνε με γκλοβ, πυροσβεστήρα, 4 άτομα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι η αστυνομία ουσιαστικά είναι μια μηχανή παραγωγής αυθαιρεσίας και αστυνομικής βίας. Στη Νέα Σμύρνη τραυματίστηκαν 9 αστυνομικοί. Ένας εξ αυτών παραλίγο να χάσει τη ζωή του και δεν τραυματίστηκε κανένας πολίτης. Από την αστυνομία. Πώς υπάρχει βία χωρίς τραυματισμό? Η διάλυση διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως όσα διαδραματίστηκαν τον Μάρτιο στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχων για κορονοϊό αστυνομικοί χτύπησαν ανετιολόγητα πολίτες, επανέφεραν εμφατικά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αστυνομική αυθαιρεσία. Είχα κατέβει μαζί με φίλους μου. Ήμασταν από διαφορετικές σχολές, είμαστε φίλοι, ξέρω εγώ. Μαζευτήκαμε στα προπύλια. Θυμάμαι ότι οι Δέλτα χτύπησαν την πορεία, ξέρω εγώ, στα προπύλαια και εκεί πέρα πιάσανε κόσμο. Τα υπόλοιπα φοιτητικά μπλοκ συνεχίσαν προς την Ομόνοια. Ο Ευγένιος Καβαλιέρος είναι φοιτητής στο μαθηματικό της Αθήνας. Υπέστη σοβαρά κατάγματα από χτύπημα στο πρόσωπο που, όπως καταγγέλει, του κατάφερε με πυροσβεστήρα αστυνομικός στον ΜΑΤ. Τρώω την πρώτη κλοπιά στην πλάτη. Και μετά βλέπω ένα ματατζί να είναι πολύ κοντά μου, ξέρω εγώ, και εκεί πέρα σβήνουν όλα, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν μπορούσα να σάνω από τον πόνο που είχα στα πλευρά. Δεν μπορούσα να χωνίσω το κεφάλι μου από τον πόνο που είχα στο σφέρκο. Δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου. Έφτυνα αίμα. Αυτό ήταν απλώς μια έξαρση βίας. Αυτό το πράγμα δεν είχε κανένα λόγο να συμβεί. Αποχωρούσαμε. Είχαμε τη μία κυβέρνηση την προηγούμενη, η οποία μας ήθελε αγαλματάκια κούνητα να κεγόμαστε στην ντοσίτσα. Αυτή την κυβέρνηση, η οποία ζητούσε και ζητάει σε κάποια φαινόμενα μηδενική ανοχή. Άρα η αστυνομία θα είναι σε μεγαλύτερη σύγκρουση. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν και μεγαλύτερα φαινόμενα. Θα υπάρχουν και λάθη. Μέχρι τώρα υπήρχε το δόγμα ότι βγαίνω, σπάω, καταστρέφω, κάνω επεισόδια και δεν συλλαμβάνομαι. Η ομάδα δράση κάνει συλλήψεις. Σε αυτούς που κάνει συλλήψεις, είναι λογικό να δυσαρεστεί. Λάθη έχουν γίνει και μάλλον θα γίνονται. Γιατί όταν ενεργεί σε δευτερόλεπτα,
Και όταν υπάρχει τέτοια ένταση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται λάθη. Δεν φοράμε τη στολή δηλαδή για να πάμε στη δουλειά μας και με σκοπό να βασανίσουμε και να χτυπήσουμε τον οποιονδήποτε. Μην ξεχνάμε ότι όταν κάποιος ενεργεί σε βίαιο περιβάλλον, θα ενεργήσουμε κι εμείς με βία. Στις αρχές του 2020, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στον συνήγορο του πολίτη δόθηκαν αυξημένες δυνατότητες, όπως η λήψη ένορκων καταθέσεων κατά τη διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας. Δεν υπάρχει ουδέμια ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά. Διευρύναμε τις αρμοδιότητες του συνηγόρου του πολίτη, έχει ουσιαστικό ρόλο στο θέμα της επίβλεψης της όλης διοικητικής διαδικασίας και της εξέλιξης των πειθαρχικών υποθέσεων. Η δική μας εμπλοκή στον πειθαρχικό έλεγχο δεν έχει να κάνει μόνο με την ικανοποίηση, αν θέλετε, ενός ευρύτερου αισθήματος της ελληνικής κοινωνίας για αποτελεσματικότερες έρευνες, έχει να κάνει και με την αναβάθμιση της ποιότητας των ίδιων των εσωτερικών οργάνων που έχουν αυτή την αρμοδιότητα μέσα στα σώματα ασφαλείας. Στην τελευταία απολογιστική έκθεση του συνηγόρου του πολίτη, καταγράφεται αύξηση 25% των καταγγελιών αστυνομικής αυθαιρεσίας σε σύγκριση με το 2019. Νομίζω ότι είμαι επίσης ιδιαίτερα ευτυχής και νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι αρκετά ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πλέον ο συνήγορος συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν υπήρχε ο συνήγορος τώρα ως εθνικός μηχανισμός να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει μέσα στις πειθαρχικές διαδικασίες και να διεξάγει και δικές του. Όταν την ίδια δύναμη της τέλης να κάνει τη μία μέρα δουλειά στον Εύρο, την άλλη μέρα δουλειά σε γήπεδο, την άλλη μέρα δουλειά στα Εξάρχεια και μετά σε ένα συνδικάτο, το οποίο δεν κινδυνεύεις. Φταίει η δύναμη ή φταίς εσύ που τη στέλνεις. Πολλές από τις καταγγελίες σε βάρος αστυνομικών προέρχονται από νέους και αλλοδαπούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις στο στόχαστρο βρίσκεται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και άλλες ευάλωτες ομάδες. Λόγω στερεοτυπικών αντιλήψεων, ενδεχομένως, υπάρχει μία διαφαινόμενη συμπεριφορά βασιζόμενη σε κάποια μορφής ρατσιστικό κίνητρο έναντι συγκεκριμένων ομάδων και κατηγοριών συμπολιτών μας. Η υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου είναι, νομίζω, 2 χρόνια εκκρεμή ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, έχει κατατεθεί πόρισμα. Έχει κατατεθεί πόρισμα από την αστυνομία, έχει κατατεθεί πόρισμα από τον συνήγορο και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα και από την αστυνομία και από τον συνήγορο. Ακόμα, μετά από 2 χρόνια, δεν έχουμε απόφαση επί του πορίσματος. Τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την πρόθεση του να υιοθετήσει ένα νέο δόγμα στην αντιμετώπιση διαδηλώσεων με λιγότερα δακρυγόνα και χρήση νερού για την καταστολή επεισοδίου. Υπάρχουν οι δυνάμεις ή απλές της τάξης, οι οποίες περιφρουρούν. Είναι σε μια επαφή μέσω του διαμεσολαβητή που ορίζεται με τους υπεύθυνους της συγκέντρωσης και κλιμακώνουμε σιγά σιγά τα μέσα και έχουμε σαν τελευταίο μέσο, εάν αρχίσει και παρεκτρέπεται η πορεία, οι διαδηλωτές να υπάρχουν τα ειδική, τα μηχανήματα αυτά του κατεωνισμού νερού και σε τελική ανάλυση μετά να υπάρξει και η χρήση των χημικών. Αποφάσισαν επιτέλους να εξευρωπαϊστούν σε ένα κομμάτι και να βγάζουν να ρίχνουν νερό από το να πέφτει ξύλο. Με αφορμή τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί από τις επιχειρήσεις για την εκένωση καταλήψεων σε Εξάρχη και Κουκάκη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχώρησε στα τέλη του 2019 στη σύσταση μιας άτυπης επιτροπής υπό το συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θεώρησε ότι θα γίνει ακόμα καλύτερο το έργο του συνηγόρου αν υπήρχε μια άτυπη επιτροπή η οποία έβλεπε, παρακολουθούσε εσωτερικά την αστυνομία και το πώς λειτουργούν τα πορίσματα του συνηγόρου. Αν και στην αρχή κάναμε τη δουλειά μας χωρίς κανένα πρόβλημα, δυστυχώς μετά μία σειρά από γεγονότα, θα συμπεριλάμβανα σε αυτό και το περιστατικό με τον Ινδαρέ, εκλώνησαν την εμπιστοσύνη και τη σχέση των δύο πλευρών. Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Ινδαρές και οι δύο γιοι του συνελήφθησαν στην ταράτσα του σπιτιού τους.
κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην κατάληψη του ακινήτου που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το σπίτι της οικογένειας, στην οδό Ματρόζου, στο Κουκάκι. Αν και δώσαμε το πόρισμά μας, το ολοκληρώσαμε και το παραδώσαμε το Μάιο του 2020, η απάντηση ήρθε σχεδόν ένα χρόνο μετά, αρχές Μαρτίου του 2021. Ως απάντηση στην κριτική των τελευταίων εβδομάδων, η ηγεσία της αστυνομίας επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση καμερών και την τοποθέτηση διακριτικών στις στολές των αστυνομικών. Έχουν γίνει πιθανόν και κάποια έτσι λάθη και κάποιες παρεκτροπές από ορισμένα αστυνομικά όργανα, όπως έχουμε και το συγκεκριμένο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, όπου καταδικάζεται από το σύνολο της κοινωνίας και από το ίδιο το αστυνομικό προσωπικό. Οι κάμερες έχουμε προμηθευτεί έναν αριθμό και τον έχουμε διανύμει. Και είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα όπου παίρνουμε και τον υπόλοιπο αριθμό που αναγκαίει. Σε ό,τι έχει σχέση με το θέμα των διακριτικών, έχει αρχίσει πλέον η προμήθεια και η διανομή και ήδη τοποθετούνται στις στολές, τόσο στις όπκες, στη δράση, στη Δία, στις ομάδες που λόγω της στολής τους δεν μπορούν να φέρουν κανονικά τα διακριτικά όπως ο κάθε αστυνομικός, αλλά και στις μονάδες στην ΙΜΕΤ και στην ΙΑΤ, όπου προβλέπεται στα κράνη να υπάρχουν ειδικά διακριτικά, βάσει των οποίων θα είναι πάρα πολύ ευχερής η αναγνώριση της ταυτότητας του κάθε αστυνομικού. Για να ξεφύγουμε επιτέλους από το θέμα τι έκανε η αστυνομία, τι έκανε ο αστυνομικός, όλες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι ένστολες και έρχονται σε επαφή με πολίτες θα πρέπει να έχουν κάμερα ατομική. Να καταγράφονται τα πάντα, όπως στο εξωτερικό, για να παίρνουν και τα πράγματα στη θέση τους. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια ο λόγος μου και ο λόγος σου. Είναι σίγουρα καλό, θα υποφελήσει σίγουρα τον αστυνομικό και θα τον βοηθήσει στο να μην δέχεται καταγγελίες από τη φάμπρικα η οποία έχει δημιουργηθεί των συνεχών καταγγελιών εναντίον του αστυνομικού και θα δείχνει τα πραγματικά περιστατικά όπως έχουν γίνει και όχι στιγμιότυπα τα οποία σίγουρα θα χαλάνε την εικόνα της αστυνομίας προς την κοινωνία αλλά θα χαλώνουν και το χάσμα του πολίτη και του αστυνομικού. Αν μια χώρα θέλει να είναι δημοκρατική και όχι απλώς να διακηρύσει την ισονομία μεταξύ των ατόμων, δεν μπορεί να ανέχεται μια ομάδα δημοσίων υπαλλήλων να ασκεί βία μπροστά στις κάμερες και να μένει ατιμόρυτη επειδή αρνείται να δώσει το όνομά της. Το καλοκαίρι του 2020, ο θάνατος του νεαρού Βασίλη Μάγκου στο Βόλο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ένα μήνα πριν το θάνατό του, ο 26χρονος είχε δεχθεί υπερβολική βία από αστυνομικούς ύστερα από συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της καύσης σκουπιδιών στο Βόλο. Μόλις τον είδαν οι τέσσερις στη Σόπκε, ορμήσαν οι τρεις κατευθείαν πάνω του και άρχισαν να τον χτυπάνε με τον κλόπ και με κλωτσιές. Ταυτόχρονα κινήθηκε και η δημιουργία των ΜΑΤ εναντίον του και από αυτούς τον χτύπησε μόνο ο δημιουργήτης τους κατά πάσα πιθανότητα με κλωτσιές. Όταν έφτασαν στην αστυνομική διεύθυνση Βόλου, εκεί μέσα υπέστη σωματικά μαρτυρία αλλά και ψυχικά μαρτυρία. Σωματική κάκουση αλλά και ψυχική κάκουση. Τον έβριζαν, τον απειλούσαν, έλεγαν τα γνωστά σεξιστικά αστεία τους. Κάποια στιγμή όταν το χτυπήσαν τόσο πολύ, τον αφήσαν μόνο του και πήγαν στο διπλανό δωμάτιο. Και ο γιος μου τους άκουσε να λένε, τώρα τι θα κάνουμε με το μαλακιστήρι που μπλέξαμε, τι θα κάνουμε. Και αυτό που κάναν ήταν να τον πετάξουν μια κλωτσιά και να τον βγάλουν έξω από την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, ο θάνατος του Βασίλειου Μάγκου οφείλεται σε πνευμονικό είδημα από χρήση ουσιών. Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι ο θάνατος του γιού μας δεν είναι άμεση αιτία των χτυπημάτων που δέχτηκε. Όμως τα χτυπήματα ήταν τόσο πολύ δυνατά, ο ξεδραμός του ήταν τόσο άσχημος, η ψυχολογική βία που δέχτηκε ήταν τόσο πολύ άσχημη που τον επηρέασαν, που τον έριξαν την ψυχολογία του. Κάτω! Τα χέρια!
Η υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης των πολιτικών αρχηγών κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή με θέμα την αστυνομική βία. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε ότι οι τρεις αστυνομικοί που φέρεται να ενεπλάκησαν στο ξυλοδαρμό παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης. Σκέφτεσαι το παιδί σου πώς ήταν ζωντανό, πώς κινούνταν, πώς ήταν στο χώρο. Πώς να παραδεχθείς ότι αυτά δεν πρόκειται να τα ξανακάνει πια. Όσοι έχουν μελετήσει παλαιότερες ΕΔΕ συμφωνούν ότι με διάφορες μεθοδεύσεις οι αστυνομικοί μπορούσαν να επηρεάσουν τα πορίσματα των ερευνών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιλεκτική επίκληση μαρτύρων, συνήθως συναδέλφων του ελεγχόμενου ενστόλου, και μάλιστα η χαρακτηριστικό εδώ είναι η πλήρως η ίδια κατάθεση από πλευράς τόσο του ελεγχόμενου όσο και όλων των μαρτύρων, συναδέλφων του, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες για ένα περιστατικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα είχε να κάνει με την εξασφάλιση, λήψη και εξασφάλιση αλλά και αξιολόγηση ιατροδικαστικών εκθέσεων, οι οποίες όταν σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν μέσα στο φάκελο, εκδίδονταν καθυστερημένα και όχι μέσα σε ένα αναγκαίο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταγγείλεται το περιστατικό, αν θέλεις, βιοπραγίας, προκειμένου να έχουν ένα αποτέλεσμα πολύ πιο σαφές ως προς ενδεχόμενους μόλοπες, ενδεχόμενα έτσι, σημάδια βιοπραγίας. Είχαμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε 20 φακέλους. Είδαμε αφενός με ένα προθυμία της αστυνομίας να ενσωματώσει τις συστάσεις του συνηγόρου του πολίτη, αφετέρου δε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά ως προς την διαδικασία της διερεύνησης των περιστατικών από την αστυνομία, όπως λαμβάνανε υπόψη κυρίως τις μαρτυρίες των αστυνομικών, ιδίως στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν κάμερες ή όπου δεν υπήρχαν τρίτοι αυτόπτες μάρτυρες. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες διασφαλίζουν πλέον την αξιοπιστία και φερεγγιότητα των διοικητικών ερευνών. Τελευταία ψηφίσαμε και σχετική διάταξη, όπου ενισχύουμε το συνήγορο του πολίτη και με προσωπικό, το οποίο ουσιαστικά μετατάσσεται από το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας στη δύναμη του συνήγορου του πολίτη, ούτως ώστε να έχει προσωπικό το οποίο να έχει τη σχετική γνώση, τη νομική εγκράτεια και να έχει και επάρκεια σε προσωπικό συνήγορο του πολίτη, ούτως ώστε με βάση τα επιπλέον καθήκοντα που έχει επιφορτιστεί να μπορεί και αυτός από την πλευρά του σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανταποκρίνεται στις αυξημένες αυτές ευθύνες. Δεν θα συμμεριστώ την άποψη αυτών των οποίων διατείνονται και υποστηρίζουν πως υπάρχει ελλιπής έλεγχος. Τον αντίον θα έλεγα, δεν ξέρω, πολλούς κλάδους εργαζομένων οι οποίοι να την χάνουν τον ίδιο του ελέγχου από τόσα όργανα όπως το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόσφατα, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι έχει έτοιμο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αστυνομικών. Ο αστυνομικός θα είναι εκπαιδευμένος και αισθάνεται σίγουρος, τότε είναι το μυαλό του πιο καθαρό και μπορεί με μεγαλύτερη σιγουριά και μεγαλύτερη ευχέρεια να διαχειριστεί τα περιστατικά τα οποία βρίσκονται μπροστά του. Γιατί ο φόβος καμιά φορά ότι το περιστατικό που έχεις να αντιμετωπίσεις δεν είναι διαχειρίσιμο ή σου αρχίζει και σου ξεφεύγει, σίγουρα σε οδηγεί σε πανικό και ο πανικός σε λάθη. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσω. Είμαι που έχω δεχτεί τη μολότοφ στο πρόσωπο. Εγώ πάθαινα ασφυξία στο κράνος. Το έγκλημα δεν κοιτά πολιτικό χρώμα και κατά συνέπεια είναι ένας τομέας η ασφάλεια που χρειάζεται τη μεγαλύτερη δυνατή συμπόρευση των πολιτικών δυνάμεων ως προς την αντιμετώπιση αυτών. Ο Βασίλειος ήταν μια ιδέα και με αυτή την έννοια λείπει αλλά και πάντα είναι παρόν. Η ελληνική κοινωνία κοιτάει από κοντά. Η ελληνική κοινωνία έχει μεγάλο ενδιαφέρον να διασφαλίσει ότι
οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταχθεί να προστατεύουν τα δικαιώματά μας οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματά μας. Η διαχείριση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι παρενέργειες που έχουν προκύψει διεθνώς προκαλούν σε όλο τον κόσμο μια έντονη συζήτηση για την ανάγκη διαφάνειας και ρύθμισης του πεδίου. Συμπεριλάβαμε στην έρευνα που θα παρακολουθήσετε σήμερα τελευταίες εξελίξεις με κορυφαία την απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Facebook για την αναστολή των λογαριασμών του Donald Trump, αλλά και επισημάνσεις της εκτελεστικής αντιπροέδρου της Κομισιόν που βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα για τις νομοθετικές προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζουμε ελληνικά παραδείγματα και με τη βοήθεια ακαδημαϊκών και ερευνητών αναζητούμε τα όρια ανάμεσα στην προστασία από την τοξικότητα του διαδικτύου και τη λογοκρισία. Αυτή η ανάρτηση εξαφανίστηκε από το Facebook. Ξεκίνησαν πρώτα να επιβάλλονται περιορισμοί σε ατομικά προφίλ και μετά και στη σελίδα του μέσου. Ναι, ενόχλησε πάρα πολύ όλο αυτό που συνέβη. Το θεώρησα λογοκρισία. Το Facebook σήμερα προτιμάει να κατεβάσει ένα περιεχόμενο προληπτικά, αν θέλετε. Παραδέχεται το λάθος και λέει κάναμε λάθος απλά. Οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν δημιουργήσει το τέρας του Φράγκενστάιν, το οποίο έχει ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Είμαι φίλος σου, λευκός. Είμαι ο νέγρος στη Μοριά. Είμαι μουσικός, τυπουργός, ερμηνευτής. Δεν το πήρα αυτό το ψευδόνυμο επειδή είναι έτσι ωραίο. Το πήρα επειδή όντως γουστάρω το Θεόδωρο Γολογοτρώνη. Γεννήθηκα εδώ, το πρώτο μου κλάμα εδώ, το πρώτο μου γέλιο, το πρώτο μου κέφι. Όλα εδώ τα έκανα. Μια ομάδα εκεί στο Instagram θεώρησε ότι εγώ αλλοιώνω την ιστορία την ελληνική του σήμερα. Και γι' αυτό ρίξαν τη σελίδα μου. Χορεύω και αγαπάω τη ζωή που είμαι Αφρικάνος. 110.000 αναφορές. Με ποτάκι το κάνανε, με πρόγραμμα. Οκτωβρίου αποφασίσαμε ως στέγη να φωταγωγήσουμε το κτίριο απ' έξω με την εικόνα του Ζα Κωστόπουλου. Λίγο πριν αρχίσει η δίκη. Αρχίσει η δίκη, ακριβώς. Ανέβηκε το post. Σίγουρα προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από την αρχή. Πάρα πολλές θετικές και αρκετές αρνητικές. Κάποιες ώρες μετά, αυτή η ανάρτηση εξαφανίστηκε από το Facebook. Η απάντηση που ήρθε από το Facebook είναι ότι κατέβηκε λόγω reports. Όρος στρατηγικές αναφορές έρχεται από τη βιβλιογραφία και απαντά στο φαινόμενο των μαζικών αναφορών. Κάποιοι μάλιστα ερευνητές μιλάνε για τακτικές προπαγάνδας που ακολουθούν τακτικές πολέμου. Σήμερα δεν ξέρουμε ποιος αναφέρει, δεν ξέρουμε πότε αναφέρει, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους, δεν ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί που αναφέρουν. Οι αναφορές είναι ένα μόνο σκέλος μιας πολύπλοκης και κατά βάση μυστικής της λεπτομέρειας της διαδικασίας που διεθνώς ονομάζεται content moderation ή στα ελληνικά διαχείριση περιεχομένου. Ο Νίκος Μυρναίος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστημίο της Τουλούζης και συγγραφέας του βιβλίου «Το ολιγοπόλιο του διαδικτύου», μελετάει εδώ και 20 χρόνια τις επιδράσεις των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και μας εξηγεί τα στάδια που ακολουθεί ο έλεγχος του περιεχομένου που ανεβάζουμε στα social media. Αν κάποιος χρήστης δει ένα περιεχόμενο που είναι παράνομο ή ενοχλητικό για τον ίδιο, κάνει μία αναφορά. Αυτή η αναφορά δίνει αφορμή για κάποιο τύπου έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να πάρει δύο μορφές στη συνέχεια. Η πρώτη μορφή είναι ένας αλγοριθμικός έλεγχος. Αν εκεί δημιουργηθεί μία αντίδραση από το χρήστη που έχει λογοκριθεί, τότε πάμε στο τρίτο τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι η ανθρώπινη διαχείριση.
Δηλαδή, ένας άνθρωπος διαχείρισης πίσω από ένα κομπιούτερ. Για τις διαδικασίες αυτές, μόνο οι εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και σίγουρες για το πώς ακριβώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι, πού εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα σε όλο αυτό το χάος. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακόμη και ήδη οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο. Έχουν δημιουργήσει το τέρας του Φράγκενστάιν, το οποίο έχει ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Το αίτημα για διαφάνεια στον τρόπο που ελέγχουν οι πλατφόρμες το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες, αλλά και εν γέννη στη λειτουργία τους, προτάσσεται πλέον από κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιστημονική κοινότητα, με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική συνοχή. Για να παρέμβουν όμως, πρέπει πρώτα να ορίσουν το πεδίο. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το ίντερνετ είναι δημόσιος χώρος. Είναι μια σπουδαία συζήτηση στην πραγματικότητα αυτό το κομμάτι. Πολλοί, ας πούμε, άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι το ίντερνετ δεν είναι, απλά υπάρχει. Είναι καλώδια τα οποία διασχίζουν ολόκληρο τον Ατλαντικό ωκεανό. Το διαδίκτυο δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή, έτσι, σας λέω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όχι τι θα έπρεπε να συμβαίνει, δεν θεωρείται δημόσιο αγαθό. Με γνώμονα το ιδιωτικό συμφέρον πλαισιώνουν και οργανώνουν και επηρεάζουν το δημόσιο διάλογο. Οπότε σίγουρα είναι ένα υβριδικό μοντέλο. Αυτή τη στιγμή ιστορική συγκυρία παγκοσμίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και παντού έχει θέσει επιτάπητο σε αυτό το ζήτημα. Ο John Sambles, μέλος του Oversight Board, δηλαδή του Συμβουλίου Εποπτείας του Facebook και του Instagram, που έχει συστήσει η ίδια η εταιρεία, μίλησε με τον Φάνη Παπαθανασίου και πιστεύει ότι ξεκινούν σημαντικές διεργασίες ανάμεσα στους γίγαντες της τεχνολογίας και τις κυβερνήσεις. In the next 2 to 3 years, we may see serious attempts at more regulation or some legislation. Mm-hmm. It's also possible that the Biden administration will try to break up, that is, to use competition law against Facebook. But it's very hard to do this. As I said, there's agreement that more regulation is needed. But here in the United States, there's not much agreement about what kind of regulation there should be. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται περιεχόμενο είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες από τις πλατφόρμες. Πρόσφατα, ο Guardian εξασφάλισε και δημοσίευσε αποσπάσματα από τη βίβλο του Facebook, όπως ονομάζουν πολλοί, τις 300 σελίδες του οδηγού για τους διαχειριστές. Τα τελευταία χρόνια πάντως, η διαδικασία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αυτοματοποιηθεί. Οι πλατφόρμες, και ειδικά το Facebook, βασίζονται όλο ένα και περισσότερο στις αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για να κατεβάσει περιεχόμενο. Δηλαδή, το 2015 μπορεί να βασιζόταν σε ένα ποσοστό της τάξης του 40%, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 90%. Τα λίγα που γνωρίζουμε για τους καθαριστές του διαδικτύου, κυρίως από ανώνυμες μαρτυρίες και πρώην εργαζόμενους, είναι ότι υπογράφουν συμφωνίες εχεμήθειας, εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές και ψυχοφθόρες συνθήκες, αφού έρχονται σε επαφή με ό,τι πιο αρρωστημένο μπορεί να δημιουργήσει ο ανθρώπινος νους, είναι στην πλειοψηφία τους ανειδίκευτοι, πληρώνονται ψίχουλα και υποχρεώνονται να παίρνουν μία απόφαση κάθε 30 δευτερόλεπτα. Συνθήκες απολύτως ακατάλληλες για να διακρίνει κανείς πιο λεπτές έννοιες στα κείμενα, την πολιτική τοποθέτηση ή ακόμα και στη σάτυρα. Η διάκριση πολλές φορές είναι δύσκολη να γίνει. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολη να γίνει από έναν αλγόριθμο, αλλά ακόμη και από έναν άνθρωπο. Γιατί προϋποθέτει μια πολιτισμική καλλιέργεια, μια κατανόηση του πολιτικού πλαισίου, την οποία δεν έχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Γίνονται συνέχεια λάθη και φυσικά όταν μιλάμε για ανθρώπους, είναι πολύ εύκολο να υπάρχει το λεγόμενο bias, προκατάληψη. Θέλουν να μειώσουν όσο το δυνατόν το κόστος αυτής της διαχείρισης του περιεχομένου. Το πρόβλημα όμως προφανώς είναι ότι όταν μειώνουμε το κόστος διαχείρισης του περιεχομένου, μειώνουμε και την ποιότητά του. Άρα μειώνουμε και την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Στις αρχές Μαρτίου επιβλήθηκαν από το Facebook μαζικά αποκλεισμοί αναρτήσεων και διάφορες άλλες ποινές σε συνάρτηση με τις εξελίξεις γύρω από την απεργία πείνας του πολυεισοβήτη Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο Μάριος Λόλος, η Τατιάνα Μπόλαρη και πολλοί άλλοι φωτορεπόρτερ είδαν τις φωτογραφίες τους από τις διαδηλώσεις υπέρ των ετοιμάτων του φυλακισμένου να εξαφανίζονται.
Ήταν και άλλοι συνάδελφοι, με πήραν τηλέφωνο ή μου στείλαν μήνυμα ότι και εμένα κατέβασαν τη δική μου. Ο Γιάννης Οκέμος, ο Λευτέρης ο Παρτσάλης από το CNN. Και μάλιστα μου έστελαν μήνυματα και φίλοι που έχω στο προφίλ, όσοι κοινοποίησαν την αρχική ανάρτηση, τους κλείδωσαν και το δικό τους. Κατέβασαν και το δικό τους στο προφίλ. Με ενόχλησε πάρα πολύ όλο αυτό που συνέβη, το θεώρησα λογοκρισία. Αντιλαμβάνομαι προφανώς ότι όλο αυτό έγινε από αναφορές. Φαντάζομαι ενόχλησε η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σε όλο αυτό. Την ίδια μέρα που έπεσε το δικό μου προφίλ, συνέβη το ίδιο στον Θανάση Καμπαγιάννη και στον Πολυμέρη Βόγλη. Θα ήθελα να πιστεύω ότι και οι τρεις είμαστε υπεράνω πάσης υποψίας ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Και αν δει κανείς τα post για το οποίο συνέβη αυτό, καταλαβαίνει ότι είναι αστείο να το συζητάμε. Οπότε ξεκίνησαν πρώτα να επιβάλλονται περιορισμοί σε ατομικά προφίλ και μετά και στη σελίδα του μέσου. Αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι αρκετά πιο χοντρό, πιο προβληματικό για το τοπίο της ενημέρωσης στη χώρα μας. Ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας Πολυμέρης Βόγλης μας επέτρεψε να δημοσιοποιήσουμε την ειδοποίηση που του έστειλε το Facebook, όπως και σε πολλούς άλλους, για να ζητήσει συγγνώμη. Σας ζητούμε συγγνώμη, κάναμε λάθος, δεν παραβιάσετε τους όρους της κοινότητας και η ανάρτησή σας αποκαταστάθηκε. Είμαστε επαγγελματίες. Τηρούμε κανόνες δεδολογίας. Καταγράφουμε την επικαιρότητα. Κατά συνέπεια, τι. Δεν έπρεπε η επικαιρότητα, οι συγκεκριμένες συγκεντρώσεις να φαίνονται, να τις μάθει, βλέπει ο κόσμος. Μπορούμε να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι δεν ξέρουμε τι συνέβη. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο χειροπιαστό τεκμήριο που να μας δείχνει πώς ακριβώς συνέβη αυτό. Μπορούμε όμως να συζητήσουμε για αυτό που ξέρουμε ότι συνέβη. Αυτό που ξέρουμε ότι συνέβη είναι ότι υπήρξε η φήμωση της μίας πλευράς, της μίας άποψης και συμβαίνει αυτή η πλευρά που φημώθηκε να μην είναι η κυβερνητική, αλλά η απέναντι. Δηλαδή, γιατί κατεβάζει μία ανάρτηση και όχι μία άλλη, ενώ μιλάνε για το ίδιο περιεχόμενο? Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στην πραγματικότητα και είναι και ο λόγος για τον οποίο πιέζουμε διαρκώς για περισσότερη διαφάνεια και περισσότερα δεδομένα. Έχουν εργαλεία τα οποία παρατηρούν τα trends, δηλαδή παρατηρούν ποια posts, ποια μηνύματα, ποια tweets δημιουργούν πολύ engagement, δηλαδή έχουν μεγάλο αντίκτυπο και επικεντρώνουν τον έλεγχο περιεχομένου εκεί. Κατεβαίνανε πολύ γρήγορα οι αναρτήσεις. Επειδή και διορθώθηκε και πολύ γρήγορα. Διορθώθηκε γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Και εκεί πέρα είναι που επεμβαίνουν άνθρωποι και κάνουν τις διορθωτικές κινήσεις. Έχουμε μια αλλαγή πολιτικής από αυτές τις πλατφόρμες, πάρα πολύ σημαντική, η οποία έχει αρχίσει σταδιακά από το 2015 και κορυφώθηκε μετά τις εκλογές της Αμερικάνικης του 2017. Το Facebook σήμερα προτιμάει να κατεβάσει ένα περιεχόμενο κατά κάποιο τρόπο προληπτικά, αν θέλετε, και συνέχεια αυτό που κάνει συχνά είναι ότι αν αποδειχθεί ότι αυτό ήταν κατάχρηση, παραδέχεται το λάθος και λέει κάναμε λάθος απλά, αλλά το περιεχόμενο εντωμεταξύ έχει ήδη κατέβει. Ήτανε μια πολιτική παρέμβαση με την έννοια ότι η ερμηνεία του περιεχομένου ήταν πολιτική. Ένα περιεχόμενο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να ελεγχθεί είτε αλγοριθμικά είτε ανθρώπινα όταν έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Τα μηνύματα που είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο ήταν κυρίως μηνύματα τα οποία υπερασπίζονταν τα δικαιώματα αυτού του κρατουμένου. Γι' αυτό ένας από τους λόγους μπορούμε να υποθέσουμε, γιατί δεν έχουμε άμεση γνώση, που επικεντρώθηκε εκεί η λογοκρισία. Όσο αυτό το ρεπορτάζ ήταν σε εξέλιξη, πήρε μεγάλη δημοσιότητα και μια άλλη περίπτωση. Το Facebook κατέβασε για 30 ημέρες τον ιδιαίτερα δημοφιλή λογαριασμό της Έλενας Ακρίτα για υβριστικό περιεχόμενο σε σχόλιο. Η συγγραφέας δήλωσε ότι δεν θα ζητήσει αναθεώρηση και συνέχισε να αρθρογραφεί σε ηλεκτρονικά μέσα, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων το Facebook για μεροληψία σε βάρος της και υπέρ όσων την υβρίζουν και την προσβάλλουν επί σειρά ετών μέσω της πλατφόρμας. Η αγορά της Ελλάδας είναι αρκετά μικρή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι οι διαχειριστές που κάνουν αυτή τη δουλειά για την Ελλάδα δεν είναι πάρα πολλοί. Αν είναι σε αριθμό. Αν είναι παγκοσμίως 15.000, στην Ελλάδα είναι δεκάδες. Ίσως είναι δεκάδες. Το Facebook δεν το κάνει ο Μαρκ Ζάκερμπερκ που ασχολείται με το τι έγραψε ο Κωνσταντίνος Πουλής στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι τόσο πολύ γελίο
η εταιρεία να παρεμβαίνει στα πολιτικά μιας χώρας, με την έννοια ότι αυτός είναι ένας έλεγχος ο οποίος γίνεται πάντοτε ενδογλωσσικά, γίνεται από ελεγκτές περιεχομένου οι οποίοι μιλούν την ίδια γλώσσα. Έχουμε εταιρείες, είναι αντικείμενο δημοσιογραφικού ρεπορτάζ το ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν. Στις περιπτώσεις που έχουν δημοσιευθεί τέτοια ρεπορτάζ, δεν είχαμε διάψευση ή επιβεβαίωση από την Facebook. Για παράδειγμα, στην Teleperformance, που είναι μια εταιρεία γαλλική, η οποία έχει υποκατάστημα και στην Ελλάδα, που κάνει αυτή τη δουλειά για το Facebook, αυτό το γνωρίζουμε, το έχει παραδεχτεί δηλαδή και το Facebook. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κατά γράμμα να ακολουθούν τις οδηγίες που έρχονται συγκεκριμένα από το Facebook. Μετά το σάλο που ξέσπασε και με δεδομένο ότι σημαντικό τμήμα του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργείται από δημοσιογράφους, η ΕΣΥΕΑ αναζήτησε με ποιους μπορεί να μιλήσει για τη διαχείριση του ελληνικού περιεχομένου. Η απάντηση της εταιρείας που έχει το ρόλο του γραφείου τύπου του Facebook εμένει στην άρνηση να αποκαλύψει ποιοι κάνουν τη διαχείριση του ελληνικού περιεχομένου και απέρριψε το αίτημα για συνάντηση, ξεκαθαρίζοντας ότι το Facebook δεν σκοπεύει να δώσει συνέχεια στο θέμα. Δεν έχει κάποιο λόγο, αν θέλετε, πολιτικό ή οικονομικό, να ασχοληθεί περαιτέρω, να επενδύσει περαιτέρω, να απαντήσει στην ΕΣΥΕΑ, να απαντήσει στους ανθρώπους που ρωτάνε τις ερωτήσεις. Από τη στιγμή που η δραστηριότητά του και τα οικονομικά του κέρδη, έστω αυτά τα μικρά που βγάζει από τη χώρα, συνεχίζουν και αυξάνονται. Με τον ίδιο στερεοτυπικό και κοφτό τρόπο απάντησε η ίδια εταιρεία δημοσίων σχέσεων και στο αίτημα της ΕΡΤ και της εκπομπής μας για απαντήσεις. Επαναλαμβάνει ότι αποκαταστάθηκε το περιεχόμενο που κατέβηκε από λάθος και αποδίδει αόριστα τη δήλωση αυτή σε έναν εκπρόσωπο του Facebook χωρίς όνομα. Δεν έχει αντιπροσωπεία επίσημη του Facebook στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο να μπορεί να απαντήσει άμεσα σε αυτές τις ερωτήσεις. Κάτι το οποίο δεν γίνεται, για παράδειγμα, στη Γαλλία. Στη Γαλλία υπάρχει ένας συγκεκριμένος διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε πού είναι τα γραφεία, μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τη λύση επιχείρησε να δώσει ο ίδιος ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ. Ίδρυσε και χρηματοδοτεί ένα συμβούλιο με προσωπικότητες από πολλές χώρες, κυρίως νομικούς και δημοσιογράφους, που θα εποπτεύει την εταιρεία του. Το Oversight Board εμφανίζεται ως ανεξάρτητο. Ο Αμερικανικός τύπος γράφει ωστόσο ότι οι αποφάσεις του είναι εκείνες που θα αποδείξουν αν όντως λειτουργεί χωρίς δεσμεύσεις. It's a tough situation in the United States where Facebook is located because the government is limited in its regulations of both business and also speech. So the government has a hard time doing it. So Facebook used a legal structure to both fund and create the Oversight Board and then to also make it independent. For example, just one example, the money that is Facebook gives the Oversight Board so that it can run is a six-year commitment. Over 6 years, the sum is $130 million. Mm-hmm. Mm-hmm. And that includes salaries for the board members. So if the board members rule against Facebook, they cannot reduce their salary. Ο ορισμός ενός εθνικού συντονιστή σε κάθε χώρα είναι μία από τις προβλέψεις που περιλαμβάνει το σχέδιο ρυθμιστικού πλαισίου που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποχρεώνει τις πλατφόρμες να δώσουν στη δημοσιότητα τους λόγους για τους οποίους ένα περιεχόμενο έχει κατέβει και υποχρεώνει τις πλατφόρμες να έχουν μηχανισμούς εφέσεως, δωρεάν και άμεσες. Επίσης, υποχρεώνει τις πλατφόρμες να δίνεται απαραίτητα καλή και ξεκάθαρη εξήγηση, ώστε να υπάρχει δηλαδή διαφάνεια. Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαγκρίτ Βεστάγερ, βρέθηκε στην Αθήνα για το συνέδριο των Δελφών και συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση λίγες ημέρες πριν προβληθεί αυτή η έρευνα. Εξηγεί στο Φάνη Παπαθανασίου γιατί οι πλατφόρμες πρέπει να σταματήσουν να έχουν τον απόλυτο και μονομερή έλεγχο στο τι επιτρέπεται και τι όχι στο διαδίκτυο. The important thing is the gray zone. It may be legal, it may
well, be hurting or harmful, but not illegal. And here we want to set up a system so if things are taken down, then you can actually complain about it. Of course, that is cumbersome for the platforms, but it's much more democratic than just putting in an upload filter, because filtering also means that the risk of censorship becomes quite big. So we're really pushing for sort of, you know, real interactive processes. So if you feel that you're being unfairly treated, that you have a place to go and complain. Platforms like Facebook or YouTube or these large global platforms extend into many countries, and they operate under many different laws that in some ways conflict. And so the trying to find norms or laws or rules that can work throughout the world is a really new challenge. It can be that there is transparency, so that if you have targeted advertising, especially if it's political and only you see it, that there is an ad library where journalists and researchers can go and see what is actually being advertised online of a political nature. Συνήθως, σε πρώτη σκέψη, λέμε «Α, το κράτος θα πρέπει να ρυθμίσει αυτά τα πράγματα για να μην συμβαίνουν». Όμως, πρέπει να σκεφτούμε ότι το κράτος εκπροσωπείται σε κάθε ιστορική συγκυρία από κάποιες κυβερνήσεις. Αυτές οι κυβερνήσεις έχουν κάποια πολιτικά συμφέροντα. Από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, από όπου ξεκίνησαν οι κολοσσοί του διαδικτύου, παραμένουν ζητούμενα η κατεύθυνση αλλά και ο στόχος των όποιων ρυθμίσεων. Both parties want to have more regulations of social media. Mm-hmm. They, people, for the leaders of both parties have said that. However, they want different kinds of rules, and the rules they want, the two of them want, conflict with one another. So it's not clear that the legislature can pass any new rules for social media, much less the president signing it into law. Τραμπ ήταν χρυσορυχείο και για τις πλατφόρμες και για τα μίμια. Στο Twitter είχε 80 εκατομμύρια χρήστες. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μία έναν άνθρωπο που παραβιάζει κατάφορα συνεχόμενα εδώ και χρόνια τους κανονισμούς, ο οποίος όμως ταυτόχρονα φέρνει κέρδη. Δεν υπήρχε νομίζω κανόνας που να μην είχε παραβιάσει μέσα από τα tweet. Το ότι το Twitter επέλεξε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με τον συγκεκριμένο τρόπο να τον μπλοκάρει τελικά μόνιμα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ήταν πολύ αργά πλέον. Η προεδρία του Τραμπ μετρούσε λίγες μέρες ζωής ακόμη. Οπότε ήταν πολύ ασφαλές για το Twitter να κάνει αυτή την κίνηση, η οποία παρουσιάστηκε και πολύ ηρωική. Το γεγονός όμως ότι καλά έκαναν και κατέβασαν την ανάρτηση του Τραμπ ή ότι έπρεπε να έχει κατέβει προπολού, δεν σημαίνει ότι έχουν ή ότι θα έπρεπε να έχουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε δηλαδή εκχωρήσει το δημοκρατικό δικαίωμα σε ιδιωτικές εταιρείες να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν το δημόσιο διάλογο και τελικά τη δημόσια σφαίρα. Το υποπτικό όργανο που έφτιαξε το Facebook σε μια προσπάθεια αυτορύθμισης εξέδωσε στις αρχές Μαΐου του 2021 μια εμβληματική απόφαση. Εξέτασε την υπόθεση αποκλεισμού του Donald Trump από το Facebook και το Instagram και αποφάνθηκε ότι καλώς τιμωρήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος γιατί όντως παραβίασε τους κανόνες. Συμπληρώνει όμως ότι και οι πλατφόρμες παραβίασαν τους δικούς τους κανόνες γιατί του επέβαλαν μια ποινή που απλά δεν προβλέπεται, τον επαόριστον αποκλεισμό. Δίνει λοιπόν στο Facebook και το Instagram προθεσμία 6 μηνών να αποφασίσουν αν θα διαγράψουν εντελώς ή θα επαναφέρουν σε χρήση τους λογαριασμούς του. There was a riot going on and he praised the people who were doing it and that violated the rule and the oversight board said that that rule was both legitimate and the takedown itself, the removal of Mr. suspending his account for a time was also okay. Η
Η Νταϊάννα Κεφαλογιάννη είναι για λογαριασμό του Καρπού που ασχολείται με τον γραμματισμό στα μέσα, συντονίστρια ενός προγράμματος του Βρετανικού Ινστιτούτου για τη Διαφορετικότητα στα Μέσα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 ευρωπαϊκές χώρες. Ο στόχος του προγράμματος είναι να βρει, να αναδείξει και να καταπολεμήσει ρητορικές μίσους και στα mainstream media και στα social media. Το επίκεντρο του προγράμματος είναι ο αντισημιτισμός και η ισλαμοφοβία. Ψάχνουμε συγκεκριμένα post ή αναρτήσεις που έχουν μέσα υποκίνηση βίας. Δεν μπορείς να γράφεις απειλητικά post, ας πούμε, όταν αναφέρεσαι σε προστατευόμενα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, όπως είναι τα σκεφτικά πιστεύω, το φύλο, η σεξουαλική ταυτότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου, η φυλή. Άρα εσείς προτείνετε στην πλατφόρμα. Ναι, ότι αυτό είναι υποκίνηση βίας και εμείς θα θέλαμε αυτό να μείνει στην πλατφόρμα. Ομάδες χρηστών, οργανισμοί, επιχειρούν να συμβάλλουν στον καθαρισμό του διαδικτύου χωρίς να περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης. Στην Ελλάδα δεν εντοπίσαμε άλλη ομάδα που να παρακολουθεί συστηματικά τα social media και να αναφέρει περιεχόμενο προς αφαίρεση. Παρότι το Βρετανικό Ινστιτούτο που ηγείται του προγράμματος έχει πιστοποίηση αξιόπιστης πηγής, οι πλατφόρμες έχουν αφαιρέσει σε διάστημα 3 ετών μόλις το 21,2% των αναρτήσεων που έχει αναφέρει για ρητορική μίσους. Το ακροδεξιό διαδίκτυο βρίθει αναρτήσεων που πραγματικά θέλουν να πιούν αίμα μωρών μεταναστών. Πώς να το πω. Έχει κατεβάσει το Facebook τις σελίδες της Χρυσής Αυγής. Τώρα συγγνώμη, αλλά έπρεπε δηλαδή να περιμένουμε να φυλακιστούν. Μετά από τόσα χρόνια που αλώνιζε η Χρυσή Αυγή, νομίζω ότι δεν είναι επιχείρημα. Νομίζω ότι είναι επιχείρημα για το αντίθετο. Είναι σαν τον Τραμπ, κατόπιν εορτής δηλαδή. Δεν συμφωνούν όλοι στο τι είναι fake news και το τι είναι λόγο μίσους. Ένα παράδειγμα, εμείς έχουμε πολλά στην Ελλάδα λαϊκά τραγούδια που αναφέρονται με μίσος ενάντια στο φασισμό. Είναι αυτός λόγος μίσους? Ένα τραγούδι που αντιφασιστικό πρέπει να απαγορευτεί? Σήμερα, ο δημόσιος χώρος στον οποίο ο μέσος πολίτης έχει πρόσβαση είναι πολύ πλουσιότερος. Είναι η δυνατότητα πλέον του κοινού να αλλάξει την ατζέντα. Δηλαδή σε απόλυτους όρους το διαδίκτυο έχει θετικό πρόσημο σε ό,τι έχει να κάνει τη λειτουργία της δημοκρατίας. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 με ένα νέο επεισόδιο των ειδικών αποστολών. Καλό σας βράδυ.